Γιατί δεν συμφωνούμε με τις κατηγορίες οι οποίες αποδόθηκαν με το βούλευμα. Εμείς εμένουμε στην ανθρωποκτονία όπως και είναι και όπως καταγράφηκε από το οπτικό-ακουστικό υλικό και από τις μαρτυρίες. Θα ήθελα να πω ότι 16 μήνες από την άγρια δολοφονία του Ζαχαρία, 16 μήνες από εκείνη την πρώτη δικογραφία και τη συνολική αντιμετώπιση από τις δικαστικές της αρχές, την αστυνομία, την πολιτική και μεγάλο μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μας έδειξε πως κάποιες ζωές δεν αντιμετωπίζονται το ίδιο, δεν θεωρούν ότι το ίδιο αξίζει να βιωθούν. Πρέπει να γίνει κατανοητό πως αν ο Ζαχαρίας δεν είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και ιδιότητες που τον έκαναν μοναδικό και ξεχωριστό, αλλά ήταν ένας αρενοπός καλογημένος κύριος, σαν τον Μεσίτη, δεν τον αντιμετωπίζαν τόσο βάρος και άγρια και άρα θα τον δολοφονούσαν. 16 μήνες και το αίσθημα ατιμωρησίας που δημιουργήθηκε και συνεχίζει να καλλιεργείται, οπλίζει στόματα, χέρια και πόδια. Είδαμε πρόσφατα πως ο Μεσίτης, που συνεχίζει να σηκωθεί και να δηλητορεί τον Ζακ και τη Ζάκη στα μέσα κοινωνική δικτύωση, τραμπούκησε και χτύπησε την δημοσιογράφο Αφροδίτη Φράγκου ακριβώς στο σημείο που πριν από 16 μήνες δολοφόνησε τον Ζαχαρία. Η τιμωρία των ανεόχων πρέπει να γίνει άμεσα και με τις ορθές κατηγορίες για τη δικαίωση του ίδιου, αλλά και για να σταματήσουν οι φασίστες να θεωρούν πως είναι υπεράνω νόμου. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους. Αυτά από μένα.